Σαρώνει την Κρήτη η κακοκαιρία, με τις πρώτες ημέρες του χρόνου να αποδεικνύονται ιδιαίτερα παγωμένες. Ιδιαίτερα ψυχρό κύμα επηρεάζει την Κρήτη, με αποτέλεσμα να έχουμε βροχές, οι οποίες έχουν σημειωθεί ήδη σε ολόκληρη την Κρήτη, από ανατολικά έως δυτικά, καθώς επίσης και σε νότιες περιοχές, με φαινόμενα τα οποία θα συνεχίσουν τη δυναμική τους μέχρι και τις βραδινές ώρες της Πέμπτης. Οι άνεμοι που πνέουν στο νησί έχουν προκαλέσει προβλήματα τόσο στη θάλασσα όσο και στη στεριά, με αρκετές σκοπές δέντρων να σημειώνονται. Οι πολύ ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι, που είναι ένα χαρακτηριστικό επίσης της καθόδου αυτής της ψυχρής αέριας μάζας, ήδη έχουν προκαλέσει προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, με την απαγόρευση απόπλου για τις περιοχές στα νότια νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Θα πρέπει όμως αυτοί που ταξιδεύουν να είναι επιφυλακτικοί, μιας και προσεκτικοί, μιας και τις βραδινές ώρες υπάρχει μία τάση αργά το βράδυ για να υποχωρήσουν οι άνεμοι, και αυτό ενδεχομένως να προκαλέσει την άρση του απαγορευτικού, αν δεν γίνει βέβαια το βράδυ. Σε κάθε περίπτωση από αύριο οι συνθήκες οι ανεμολογικές στο Αιγαίο θα είναι πολύ καλύτερες, ώστε να αποκαταστήσουν με τα βεβαιότητα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Οι ισχυρές καταιγίδες έφεραν και κατολισθήσεις στο χωριό Γωνιές του Δήμου Μαλεβιζίου, αλλά και στην περιοχή του Σεληναρίου, με τα συνεργεία ωστόσο της περιφέρειας να παρεμβαίνουν ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Κατά τόπους οι βροχές μπορεί στις βόρειες περιοχές να έχουν ένα πρόσκαιρα έντονο χαρακτήρα, ενώ νοτιότερα τα φαινόμενα θα είναι λίγο πιο ήπια. Οι χαμηλές θερμοκρασίες προκάλεσαν προβλήματα και στο οδικό δίκτυο των ορεινών κυρίως περιοχών. Στα Χανιά, στο Δήμο Σφακίων, το οδόστρωμα ήταν ιδιαίτερα ολισθηρό εξαιτίας του πάγου, με τους οδηγούς να πρέπει να είναι προσεκτικοί, ενώ στα Λευκά ντύθηκαν τα ορεινά του Θερίσου, αλλά και του Δήμου Κανδάνου Σελήνου. Και αυτές οι χιονοπτώσεις, όπως και οι βροχές, θα συνεχίσουν την παρουσία μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής. Πάντως τα φαινόμενα αναμένεται να παρακμάσουν από το βράδυ της Παρασκευής, με τον καιρό του Σαββατοκύριακου σε γενικές γραμμές να χαρακτηρίζεται καλός. Αύριο Παρασκευή αναμένεται για τις πρωινές ώρες ότι θα έχουμε και πάλι εκδήλωση φαινομένων βροχής, έστω κατά τόπους πρόσκαιρα μπορεί να είναι για βόρειες πάντα περιοχές λίγο πιο έντονες αυτές οι βροχοπτώσεις, θα έχουν όμως παροδικό χαρακτήρα και σύντομο. Και από το μεσημέρι της Παρασκευής και μετά αναμένεται ότι θα έχουμε ύφεση γενικά των καιρικών φαινομένων. Το νησί αναμένεται να βρεθεί στο μάτι μιας νέας κακοκαιρίας από το απόγευμα της Κυριακής. Ένα νέο σύστημα από την Κυριακή το βράδυ θα επηρεάσει και το νησί μας, αυτή τη φορά όμως με νοτίους νοτιοδυτικούς ανέμους, ευνοώντας έτσι τις πιο ισχυρές και έντονες βροχοπτώσεις στη δυτική, καθώς επίσης και στα νότια τμήματα της Κρήτης. Αλλά το σύστημα αυτό σταδιακά θα επηρεάσει ολόκληρη την Κρήτη.